Με στόχο να παραδειγματίσει τον κόσμο, ο Δήμαρχος Ιάς Μοντέρ Μουμίν σήμερα το πρωί έκανε την πρώτη δόση του εμβολίου για τον κορονοϊό, ενώ η σύζυγός του το αντίστοιχο της AstraZeneca. Παράλληλα, ο κ. Σοντέν αναφέρθηκε στην αύξηση των κρουσμάτων στον Δήμο τους. AstraZeneca πήρε περίπου 3.000 γύρω εκεί. 3.000. Τώρα φανταστείτε, 1.000 άτομα θα γίνουν σε 6 μέρες μόνο Pfizer. Δηλαδή κάθε 6 μέρες θα είναι 1.000 εμβολιασμοί. Συνολικά με τις τιμές έχετε γύρω στα 3.000 άτομα. Ναι, 3.000 και λίγο παραπάνω ίσως. Σε αποφυγή παρεξηγήσεων, εγώ να διευκρινίσω αυτό που κατάλαβα, επειδή έχει μια ροπή ο κόσμος προς το Pfizer, μπορούν να έρθουν στον Ιασμό και να εμβολιαστούν και με το Pfizer. Απλά η σύζυγός μου, η οποία θα εμβολιαστεί και αυτή σήμερα, θα εμβολιαστεί με AstraZeneca. Άρα εμείς σαν οικογένεια ή εγώ προσωπικά δεν επιλέγω. Αυτό βγήκε, με αυτό εμβολιάζομαι. Δεν υπάρχει καμία κατεκτίμηση παρενέργεια ούτε στο AstraZeneca. Και να διευκρινίσω ότι έχουμε πάλι μια αυξητική τάση των κρουσμάτων, γιατί οι πληροφορίες που λαμβάνω είναι ανησυχητικές. Εννοείται ότι έχει ανοίξει το πλαίσιο των μετακινήσεων. Παραμένουμε βέβαια στην κόκκινη ζώνη εμείς. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Αναμέναμε λόγω Πάσχα αυτές τις επαφές και την αυξητική τάση. Το ίδιο ισχύει και για το Ραμαζάνι, αλλά πρέπει να λειτουργήσουμε με αυτοσυγκράτηση και να μην παραλείψουμε στα πλαίσια της ατομικής ευθύνης του καθενός την διενέργεια αυτών των self-test αντιγόνων, για να μπορέσουμε να γνωρίζουμε και να απομονωθούμε αναλόγως. Έτσι έχουμε πλάτη. Έτσι. Πάντε βαθιά ανάσα. Κύριε Δήμαρχε, μια εδώ. Μόλις πριν από λίγο προχωρήσαμε τη διαδικασία του εμβολιασμού, ολοκληρώσαμε την πρώτη δόση του εμβολίου. Μπορώ να πω ότι ήταν μια εξαιρετικά ανώδυνη διαδικασία, ούτε καν που το κατάλαβα. Για άλλη μια φορά συνιστώ σε όλο τον κόσμο και απευθύνω κάλεσμα σε όλους τους συνδημότες μου, σε όλους τους ροδοπίτες, να έρθουν άφοβα να εμβολιαστούν και στο εξαιρετικό εμβολιαστικό κέντρο υγείας Ιάς μου, αλλά και σε όλα τα εμβολιαστικά κέντρα του νομού. Ο Διευθυντής του Κέντρου Υγείας ευχαρίστησε τον κύριο Ντέρ για τη συνεχή βοήθεια στο Κέντρο Υγείας. Η αλήθεια είναι ότι η AstraZeneca πήγαινε πολύ καλά εξ αρχής και κάποια στιγμή φρέναρε λίγο, πήγε προς τα κάτω. Όμως μόλις άνοιξαν 30-39 χρονών αυτή σειρά, είχαμε 60 και πάνω άτομα. Και σήμερα βλέπετε με Pfizer πόσα άτομα είναι. 168 άτομα θα εμβολιαστούν σήμερα, συν 67 άτομα AstraZeneca. Σύνολο είναι 335 άτομα. Αυτά είναι μόνο για σήμερα? Για σήμερα. Είναι πρωτόγνωρο για μας, γιατί είναι πρώτη φορά βλέπουμε τόσο κόσμο. Προσπαθούμε, δεν εξαιρείται κανένας. Δηλαδή θα κάνουμε μεγάλη προσπάθεια, όπως βλέπετε, security, είναι προσωπικό, όποιος είναι παρόν κάνει δουλειά. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο, γιατί πραγματικά μας βοηθάει πάρα πολύ και όπως βλέπετε και τον χώρο και μέσα και έξω είναι συμμετοχή του πολύ μεγάλη. Την τέταρτη είπε την κυρία Χατζοπούλου, που μέρα και νύχτα είναι δίπλα μας, ό,τι ανάγκη έχουμε. Ό,τι ανάγκη, όποια ώρα και να είναι, ανταποκρίνεται στα ζητήματα που είναι.